Καλώς ωραία ήρθατε. Η παρέα μας και σήμερα. Δεν έχουμε παράπονα. Ακόμη και έννοιες που μπορεί για κάποιον να είναι κάπως έτσι πιο δυσνόητες, υπάρχει πάντα ένας τρόπος να τις εξηγήσουμε, να τις καταλάβουμε, να τις συνειδητοποιήσουμε και να τις επικοινωνήσουμε προς τα έξω. Ξέρεις γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Διότι οι καλεσμένες μας που έχουν πάρει ήδη θέση εδώ στην ζεστή μας παρέα, στο σαλονάκι μας, είναι άνθρωποι που υπηρετούν αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει δυο μας και στο έχω εκφράσει σαν επιθυμία για τα επόμενα χρόνια. Το ότι γιατί να μην μεταλλαχθούν και να αντιστραφούν οι ρόλοι, ας πούμε, των ειδήσεων και το περιεχόμενο των ειδήσεων που έρχονται στα αυτιά μας καθημερινά. Αντί να μιλούσαμε για πολέμους, να μιλούσαμε για ειρήνη. Να μιλήσουμε για πόνο, να μιλήσουμε μόνο για χαρά, να είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Αντί να μιλήσουμε για αδικία, να το μετατρέψουμε σε δικαιοσύνη. Σωστά, να έχουμε ανθρώπους που θα προσπαθούν και θα παλεύουν με μένος και με σθένος να καλλιεργήσουν το δικό μας πνεύμα για τη σωτηρία των παγκόσμιων κοινωνιών, των ανθρώπων δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί μας και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε σήμερα και την κυρία Μαρία Τερζάκη κοντά μας, την πρόεδρο και ιδρύτρια της Στέγης Ευζωίας και Αριστείας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ. Πέρασαν δύο χρόνια, αλλά σας ξαναβρήκαμε. Και σας βρίσκουμε βεβαίως να είστε δραστήρια όπως και τότε. Έτσι. Με σημείο αναφορά στον άνθρωπο, το μυαλό, τη σκέψη, τη φιλοσοφία. Έτσι. Και εμείς χαιρόμαστε, παιδιά, που είμαστε εδώ καλά. Και μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε αυτό που είπατε ακριβώς προηγουμένως. Αυτό το πάθος, το όραμά μας, αυτό το διαφορετικό. Αυτό γιατί να αναμασάμε αυτά που ακούμε και να μην αναλάβουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Να μιλήσουμε για αγάπη, για ειρήνη. Να μιλήσουμε για ειρήνη. Το λαό. Να μιλήσουμε για την ειρήνη. Η παρέα όμως είναι η ίδια. Κυρία Κατερίνα Κωστούλα, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, καλή χρονιά. Καλά, να σας ευχηθούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για ένα πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο έρχεται την προσεχή Κυριακή. Είναι την Κυριακή στις 7 Ιανουαρίου και ξεκινάμε στις 10 η ώρα και ολοκληρώνουμε το βράδυ στις 9. Πρόκειται για ένα συνέδριο της Στέγης Ευζωίας και Αριστείας στο Ηράκλειο με τίτλο «Συνθήκη Ειρήνης στο Διεθνές Δίκαιο της Αρετής» και βεβαίως ένα συνέδριο όπου θα επικεντρωθεί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ειρήνη, είτε αυτό λαμβάνει κάποια γεωγραφικά, γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, είτε περιλαμβάνει κάποια ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την ειρήνη. Και θα συζητηθεί και το κομμάτι της ηθίκης της Λοζάνης, ένα θέμα το οποίο έχει πάρει φωτιά της. Δηλαδή, πιο επίκαιρη δεν γινόταν να μιλήσετε. Έτσι, ακριβώς. Με ευκαιρία, λοιπόν, την επέτειο των 100 χρόνων από τη συνθήκη της Λοζάνης, μια συνθήκη που ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης περίοδος για τον Ελληνισμό, η μικρασιατική καταστροφή. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό, διοργανώνεται το συνέδριό μας, το οποίο και σε αυτό το συνέδριο η πρόκληση να σχετίσουμε την ειρήνη με τη δικαιοσύνη και μετά να δούμε μέσα από τις ομιλίες, μέσα από τη θεατρική παράσταση, να δούμε μέσα από αυτά πώς, με τι είναι η ειρήνη, πώς κατακτάται η ειρήνη, πώς σχετίζεται με τη δικαιοσύνη η ειρήνη. Και αν εν τέλει μπορεί ο καθένας από εμάς, εάν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και μέχρι ποιο σημείο τον αφορά όλο αυτό. Άρα λοιπόν στο πρώτο μέρος θα έχουμε τους ομιλητές οι οποίοι θα προσεγγίσουν την έννοια του πολέμου σαν φαινόμενο κοινωνικό, πολιτικό, φυσικό. Θα παρατηρήσουμε τους πολέμους, τα αποτελέσματά τους μέσα στο βάθος χρόνου και όπως έχει καταγραφεί από την ιστορία της ανθρωπότητας. Και θα παρατηρήσουμε την αγωνία των ανθρώπων και των λαών. Τόσα κινήματα έχουν γίνει. Επαναστάσεις και εμείς ειδικά ως Έλληνες έχουμε πλούσια ιστορία σε επαναστάσεις και κινήματα. Διεκδικούμε την ελευθερία, την ατομική, την ελευθερία της πατρίδας μας. Όλες μίλησαν και οι μόν πρόγονοι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε και μετά θα παρατηρήσουμε, θα προσεγγίσουμε τα αιτήματα για ειρήνη μεγάλων στοχαστών. Και από την αρχαία Ελλάδα και από σύγχρονους στοχαστές. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης τι αναζητούσε, αυτός ο μεγάλος στοχαστής. Ο Καντ, ο οποίος μιλήσε για την αιώνια ειρήνη. Ο Ρουσό, αυτός υπέροχος στοχαστής, ο οποίος η σκέψη του επηρέασε τόσο πολύ την διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση, το αίτημα που έθεσε με το κοινωνικό συμβόλαιο. Και μετά θα πάμε και στους δικούς μας προγόνους. Θα πάμε στον Πλάτωνα, στην διάσημη πολιτεία, η οποία κάνει αναφορά στη δικαιοσύνη, τον οποίο Πλάτωνα και την πολιτεία του Πλάτωνα
την έχουμε εκλάβει ως κάτι τοπικό, ιδονικό. Λέμε, αυτό δεν μας αφορά. Εντάξει, καλά τα λέει ο Πλάτωνας, αλλά. Αυτά είναι οι φιλοσοφίες. Αυτά δεν είναι για μας. Αυτά είναι για τους φιλοσόφους. Όλα είναι για μας, γιατί όλα μας αφορούν. Και η αλήθεια είναι, κυρία Τεζάκη, το έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και αν κάποιος αναζητήσει και γενικότερα το πρόγραμμα του συνεδρίου, θα δει πως όλα τον αφορούν, όλα έχουν βάση και όλα έχουν νόημα. Και πέρα από τους εξαιρετικούς ομιλητές που έχουν επιλέξει ένα προς ένα, μάλλον, τα θέματα που θα επικοινωνήσουν προς τα έξω, υπάρχουν και άλλα μέρη, όπως είναι η θεατρική παράσταση με τίτλο Ειρήνη ως Αρετή, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν θα μπορούσε να λείπει και η μουσική μέσα από όλο αυτό το συνέδριο. Και θέλουμε και από εκεί κάποιες πληροφορίες από εσάς, γιατί ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει 10 το πρωί, θα ολοκληρωθεί 9 το βράδυ, θα υπάρχει όμως και ένα διάλειμμα ενδιάμεσο. Όμως είναι μια γεμάτη μέρα, μια γεμάτη Κυριακή με πληροφορία, με γνώση και με αυτοβελτίωση, θα πω εγώ. Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος θα σκεφτεί, θα στοχαστεί. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Να σκεφτούμε λίγο. Οπότε μετά που θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες, θα έχουμε τη θεατρική παράσταση με θέμα αρετή όπως ειρήνη. Η αρετή. Σπουδαία έννοια και αυτή. Ακριβώς. Η αρετή θα δώσουμε μόνο επιγραμματικά ότι η δικαιοσύνη είναι ύψιστη των αρετών. Το επιστέγασμα των αρετών είναι δικαιοσύνη. Ύψιστη αρετή είναι δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν λέμε το θέμα του θεατρικού μας, δικαιοσύνη όπως ειρήνη. Εκεί λαμβάνουν μέρος φίλοι της στέγης από ηλικίες από 4 ετών έως. Μπράβο. Τόσο. Ακριβώς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι. Είναι σε δημιουργία της θεατρολόγου κυρίας Χάλκου και σε σκηνογραφία και ενδυματολογία της κυρίας Μαχαιριανάκης, δύο σπουδαίες πολύτιμες συνεργάτηδες της στέγης. Και θα έχει την ευκαιρία εκεί ο θεατής να παρατηρήσει τον πόλεμο και κυριολεκτικά, όπως συμβαίνει μέσα από τους Πέρσες του Εσκύλου, και εσωτερικά, μέσα από τις απόψεις περί πολέμου που έχουμε ως άνθρωποι, και μέσα από την απραξία μας ως άνθρωποι. Βιώνουμε με τον πόλεμο, αλλά είμαστε στον κόσμο μας. Οπότε είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο με τον εαυτό μας. Και μετά θα παρατηρήσει ο θεατής ότι σιγά σιγά αρχίζουν και στοχάζονται οι άνθρωποι, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ειδικότερα οι μεγάλοι. Μπαίνουν σε περισυλλογή, αρχίζουν και μπαίνουν σε μια περισυλλογή, ναι. Και αρχίζουν και αμφισβητούν και λένε αυτό που ήξερα για πόλεμο, τι είναι. Και μόνο που μπαίνει ερωτήματα. Και μόνο που μπαίνει το μικρόβιο, νομίζω, της περισυλλογής, αρκεί και του προβληματισμού. Εγώ θέλω να πάμε και στην κυρία Κοστούλα, να τη ρωτήσω πόσο εύκολο είναι σε μια εποχή που έχουν αρχίσει έτσι να ξεθοριάζουν κάποιες βασικές ανθρώπινες έννοιες και σε ατομικό επίπεδο που λέγαμε προηγουμένως, όχι μόνο για την ειρήνη. Πόσο εύκολο είναι να έρθει μια ομάδα, μια στέγη με την ονομασία Ευζωία και Αριστεία στο Ηράκλειο, να έρθει να μας βάλει μυαλό, να επεκτείνουμε λίγο την πνευματική μας δυνότητα, να σκεφτόμαστε πιο καθαρά το συνάνθρωπο, να μιλήσουμε για όρους όπως η αλληλεγγύη, η αγάπη και να δημιουργούμε συχνά πυκνά με την πρώτη ευκαιρία συμπόσια, μαζόξεις που λέμε, συνέδρια, διαδικτυακά, διαζώσεις, όλα αυτά. Πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για αυτές τις αρετές? Να μιλήσουμε μπορούμε. Το να βάλουμε μυαλό σε κάποιον είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν βάζουμε μυαλό εμείς. Και επίσης σε μια περίοδο που όλοι μας δρούμε εγωκεντρικά. Ναι, σωστά. Γιατί αυτές οι έννοιες αφορούν το σύνολο. Αφορούν κοινωνίες. Ακριβώς. Όμως αυτό το εγωκεντρικό έχει ένα όριο. Υπάρχει ένα τέλος. Δηλαδή δεν πάει άλλο που λένε. Έτσι μια ανάγκη κάνει τον κάθε άνθρωπο να αναζητήσει στην κυριολεξία τι άλλο μπορεί να κάνει. Αυτή την αμφισβήτηση που είπαμε πριν. Έτσι, αμφισβητούμε τι είναι τελικά ο πόλεμος, τι ωφέλη έχει η ειρήνη και στο ατομικό επίπεδο. Τι κάνω εγώ εδώ? Εγώ όλα τα χρόνια πορευόμουν έτσι. Και μέχρι ένα σημείο εντάξει ήμουνα, τώρα τι κάνω? Ήσασταν κι εσείς τέτοιοι άνθρωποι, με συγχωρείτε που... Προσωπικά εγώ ναι. Ναι. Μόνο, που αλλάξατε τρόπο σκέψης με εννοείται, το που στοχαστήκατε, με το που βρεθήκατε όλοι μαζί. Εννοείται. Κυρία Κοστούλα, αν έτσι λίγο εκμεταλλευτούμε εντός αγωγικών τη δική σας την ιδιότητα, γιατί μιλάμε για έννοιες όπως είναι η ειρήνη, ο πόλεμος, η δικαιοσύνη, που είναι κάπως πιο δυσνόητες και δύσκολες για τα μικρότερα παιδιά. Εκεί θέλω να εστιάσω περισσότερο, γιατί οι ενήλικες, υποθέτω, καταλαβαίνουν το λόγο που πρέπει να παρευρεθούν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Μπορούν όμως και τα παιδιά έχουν χώρο μέσα σε όλο αυτό? Είναι αφορμή για συζήτηση έπειτα που θα επιστρέψουν στο σπίτι να ρωτήσουν
ρωτήσουν τη μαμά και τον μπαμπά και να κάνουν μια συζήτηση για το τι είδαν, τι άκουσαν, τι κατάλαβαν και πώς τα ίδια μπορούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτή την τριβή και την πληροφορία που έχετε να δώσετε. Φυσικά και μάλιστα οι νεότερες ηλικίες είναι πολύ πιο εύκολες. Δεν έχουν ακόμα παγιώσει καταστάσεις, πεπιθήσεις, πιστεύω. Οπότε πολύ πιο εύκολα. Έχουν και πολύ μάλιστα. Το ένα και άλλο, κυρία Τερζάκη, πάντως επειδή βλέπω τις φωτογραφίες και σπέβδω να ενημερώσω για τον κόσμο και να ανοίξουμε και αυτό το φάκελο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε. Δημιουργούμε συμπόσια, συνέδρια για να μιλήσουμε για την ειρήνη, για τα 100 χρόνια της συνθήκης της Λοζάνης. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δράση σας και βλέπω φωτογραφίες, σας βλέπω προηγουμένως, παίρνετε όλα τα μέλη. Ακούστε τη στέγης και πάτε σε βουνά, πάτε σε την εξοχή, συζητάτε για ωραία πράγματα. Καταρχάς με τα παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό το απλό που είπε ο Αριστοτέλης, παιδιά. Στα ηθικά του, στο μεγάλο του έργο, μίλησε για αρετή και είπε ότι η αρετή είναι θεωρία και πράξη. Οπότε έχουν κινήσει προγράμματα στη στέγη που απευθύνονται στα παιδιά και τα παιδιά μαθαίνουν θεωρία και πράξη. Απλά τι σημαίνει αυτό για ένα παιδάκι που είναι 6 χρονών, από 7 χρονών, τι σημαίνει αυτό. Να μάθει το παιδί τι είναι κατάλληλο να τρώει, πώς είναι να συσχετιστεί με τον εαυτό του, με το φίλο του. Πρέπει παιδιά να σέβεται δηλαδή αυτό που μας. Να βρει ένα μέτρο στη ζωή του από μικρό παιδί. Γιατί, όπως είπε η κυρία Κοστούλα, μεγαλώντας παγιώνουν οι πεπιθήσεις, συμπεριφορές και μετά είναι αμετακίνητα όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τόσο ωραίο το παιδί να μάθει από μικρό το μέτρο και την επιρροή που ασκεί στον συνάνθρωπό του, στην πόλη του. Ε? Και μετά τα νεότερα παιδιά, ηλικίες 20, 25, 30 χρονών, που είναι πιο εύκολα να αναθεωρήσουν, μπαίνουν σε μια αμφισβήτηση των όσων γνωρίζουν, το μαθαίνουν από την αρχή, το διορθώνουν και μετά, παιδιά, το κάνουμε πράξη. Δεν είναι απλά. Οι έννοιες γίνονται πράξη. Αυτό σημαίνει αρετή και γι' αυτό είναι τόσο, σαν έννοια, έχει κρατήσει μέσα σε αιώνες και δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Γιατί είναι θεωρία και πράξη. Δηλαδή, κάνουμε πράξη αυτό που λέμε. Στο συνέδριο κάνουμε πράξη αυτό που μαθαίνουμε. Και αφαιρετικά πλέον βλέπεις τι ωφελεί τον άνθρωπο. Ακριβώς. Και στη ζωή τους αυτό το μεταβρίζει στην οικογένειά τους. Είναι διανόητο δηλαδή να λέω ότι μαθαίνω, εκπαιδεύομαι στην αρετή, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος θεωρητικά και μετά πάω στο σπίτι μου και φωνασκίζω και αντιμιλώ στον πατέρα μου ή δεν ακούω τον πατέρα μιλάω μου. Για ειρήνη. Ή μιλάω για ειρήνη και μετά ο ίδιος. Βομβαρδίζω. Ακριβώς. Κυρία Τερζάκη, εμείς μιλάμε για την ειρήνη και την έχω στο μυαλό μου και ορθώς πράττουμε και μιλάμε ανοιχτά για αυτήν. Όμως, εμείς έχουμε σκεφτεί ποτέ αν αυτή την ειρήνη μέσα μας την έχουμε βρει. Δεν τη σκεφτόμαστε, ξέρετε, παιδιά, γιατί. Φωνάζουμε γιατί για την νομίζουμε. Ειρήνη, κάνουμε, αλλά νομίζουμε εμείς ότι τα ξέρουμε όλα και νομίζουμε ότι περιμένουμε από τους άλλους να φέρουν την ειρήνη στη ζωή μας. Δεν μπορεί να γίνει έτσι αυτό. Εμείς δεν βάλουμε το βασικό λιθαράκι, δεν συνειδητοποιήσουμε πώς μπορεί να έρθει αυτή η στιγμή και για μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε και ειρήνη, ούτε με τον εαυτό μας, ούτε και με τους άλλους. Μα δεν. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Κυρία Κοστούλα, θέλουμε ασχόλια από εσάς, γιατί. Πέρασε η ώρα. Είναι τόσο ωραία. Είναι πολύ όμορφα η σύγκριση. Για να τα πούμε τα υπόλοιπα και την Κυριακή, κυρία Τερζάκη, να μας δοθεί η δυνατότητα. Έτσι, 10 η ώρα το πρωί, πού. Να πούμε στον κόσμο. Στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, αυτό το κόσμο της πόλης μας, στην αίθουσα Μαρία και Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού. Και θα είναι μαζί μας επίσης ο Λουδοβίκος των Αναγίων, να μας μιλήσει, μας πει τα χράματα της αγάπης και όλα τα τραγούδια της αγάπης. Και το φωνητικό σύνολο φωνοβία με τον κύριο Δομενέως. Διεύθυνση του κύριου Δομενέως, να υμνολογήσουμε εκεί τα τραγούδια, το Imagine και όλα αυτά τα γνωστά για την ειρήνη. Κυρία Κοστούλα, δώστε μας τον επίλογο. Ας αναλάβει ο καθένας τον εαυτό του, την ευθύνη για τον εαυτό του. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Νομίζω ήταν πολύ δυνατή ατάκα. Τι όμορφο να έχεις ανθρώπους να πρεσβεύουν ιδανικά και μάλιστα να πρεσβεύουν μια τεράστια προσπάθεια στην πόλη μας. Που όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε αναρωτηθεί, μα υπάρχουν ωραία άνθρωποι οι οποίοι τελικά θέλουν το καλό μας. Υπάρχουν άνθρωποι μπροστά που θέλουν στα το καλό μάτια της κοινωνίας. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αναζητήστε τους, θα τους βρούμε μαζί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. 10 η ώρα αυτή την Κυριακή θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε από καρδιά. Ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτογνωσίας που θα κάνουμε μαζί.